Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Αγκοτροκόη, κύριε Παυλόπουλο. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Για πείτε μας τώρα πώς έχει η κατάσταση. Επειδή έχει ένα αντίλαλο σε εσάς και δεν ακούω. Ναι, ναι. Αν θέλετε να το διορθώσετε αυτό τεχνικά. Θα το προσπαθήσουμε. Ξεκινήστε εσείς, θα το διορθώνουμε στην πορεία. Θα σας πω σε μία πρόταση πώς είναι η κατάσταση. Ένας τουριστικός γίγαντας κατέρευσε. Έχουμε 7 ρίχτερ σεισμό και περιμένουμε το τσουνάμι. Πόσοι βρίσκονται στο νησί σας, πόσοι βρίσκονται στην Κρήτη? Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στους 20.000 στην Κρήτη. Είναι σε μεγάλος αριθμός. Και αυτός είναι ο σεισμός, όπως σας είπα, αυτοί οι οποίοι είναι εδώ. Αλλά το τσουνάμι είναι αυτοί που περιμένουμε να έρθουν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου που είναι ήταν προγραμματισμένες πτήσεις. Και τι πείγμα θα είναι αυτό χρόνια. Για το νησί? Είναι τεράστιο το χτύπημα, είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση για τουρισμό της Κρήτης και περιμένουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια όταν, για να φανταστείτε, περίπου το 70% των καταλυμάτων στην Κρήτη με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο, σε μικρό ή σε μεγάλο μέγεθος, έχουν συμβόλαια ή είχαν συμβόλαια με τον συγκεκριμένο tour operator. Τώρα να σας ρωτήσω, προτού δούμε τις επιπτώσεις που θα έχει στο νησί αυτή η χρεοκοπία, για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, τι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθηθούν, δηλαδή πώς θα επαναπατριστούν αυτοί οι άνθρωποι? Θα σας πω, εγώ είμαι και 42 χρόνια στο επάγγελμα και έχω δει αρκετές στοχεύσεις. Γι' αυτό πάντα όταν με ρωτάτε εσείς δημοσιογράφοι πώς πήγε η σεζόν, σας λέω στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, διότι έχουμε ζήσει πολλές στοχεύσεις και έχουμε περάσει πολλές καλές σεζόν που έχουν μετατραπεί σε κόλαφο από πτωχεύσεις. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή τις περιπτώσεις? Στη Βρετανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένας οργανισμός. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία είναι η ATOL. Είναι Air Transporters Organization License, που είναι υποχρεωμένοι tour operator να ανήκουν σε αυτόν τον οργανισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η επιστροφή των επισκεπτών σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που θα γίνει για αυτούς τους συγκεκριμένους, θα επιστρέψουν με διαδικασία της ATOL την ημέρα που τελειώνουν οι διακοπές τους και οι ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα για να διασφαλίσουν τους πελάτες οι οποίοι είναι τώρα εδώ. Πρέπει αυτό να γίνει με τάκ, να γίνει με μεγάλη προσοχή και διπλωματία, ούτως ώστε να μην δυσαρεστήσουμε τους πελάτες που είναι εδώ. Εάν διασφαλίσουν από τον ασφαλιστικό αυτό οργανισμό ότι θα πληρωθούν, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι το μήνυμά μου σε όλους τους ξενοδόχους, τους φίλους και συνεργάτες. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Βρατάκη, ναι, ακόμη δεν έχουμε δει το μέγεθος του προβλήματος. Όχι. Δεν έχει σκάσει ακόμα, όπως λέτε κι εσείς, το τσουνάμι στην αχτή. Θα το δούμε σύν το χρόνο. Θα το δούμε, δεν ξέρω ποιος μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να καλύψει και ποιος θα επομιστεί αυτή την τεράστια οικονομική ζημία. Να σας πω μόνο ότι σήμερα, τώρα το πρωί, πριν από λίγο μιλούσαμε με ξενοδόχο, ο οποίος είναι ανοιχτός σε 1 εκατομμύριο με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, μιλάμε για είναι μεγάλα κύριε ποσά. Κύριε Βλατάκη, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι έτσι ξαφνικά αυτό που έγινε. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια αντίδραση για να ενημερωθείτε κι εσείς άμεσα. Φανταζόμαστε κι εσείς προσπαθείτε να έχετε επικοινωνία και με το Υπουργείο Τουρισμού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.